centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μακρύ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε, εσόκλειστοι? Υπομονή όπως όλος ο κόσμος. Είστε εσόκλειστοι και με προσωπικό ασφαλεία στον ΟΑΕΔ? Ναι, εκτός από τους συναδέλφους που έχουν, είναι στα σπίτια τους μάλλον για ειδικού σκοπού, ναι. Δουλεύουμε. Οι οποίες άδειες ειδικού σκοπού παρατάθηκαν, να το πούμε, παρατάθηκαν. Ναι, ναι, μέχρι 27 Απριλίου. Μέχρι το τέλος σχεδόν του Απριλίου, ναι. Και οι υπόλοιποι εργαζόμαστε εκ περιτροπής μια εβδομάδα, μισή υπόλοιπη. Το λέμε αυτό γιατί δεν είναι όλο το εργατικό δυναμικό αυτή τη στιγμή στον ΟΑΕΔ. Γιατί παίρνουν φίλοι εκεί να ρωτήσουν διάφορα πράγματα και μια φορά δεν απαντάνε στα τηλέφωνα όπως μας λένε. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί δεν μπορούν οι υπάλληλοι που βρίσκονται εκεί τώρα να εξυπηρετήσουν όλο τον όγκο των τηλεφωνημάτων σας. Κύριε Νατσούλη, έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Στον έναν όροφο είμαστε τέσσερις συνάδελφοι και στον άλλον μία συνάδελφη. Ποιος να απαντήσει πού? Λοιπόν, μπορεί να μιλάμε στο τηλέφωνο και επειδή είναι τηλεφωνικό κέντρο, δίνεται η αίσθηση στον κόσμο ότι δεν σηκώνουμε το τηλέφωνο, ναι. Αλλά μιλάμε. Τα τηλέφωνα που δεχόμαστε είναι απίστευτα. Τα email είναι αμέτρητα. Αμέτρητα. Θα παρακαλέσω τον κόσμο να δείξει λιγάκι υπομονή και όποιος στέλνει ένα email να μην το ξαναστέλνει 3-4-5 φορές. Το είδατε. Σημαίνει ότι το φαινόμενο. Το στέλνει, μήπως δεν το είδατε, γι' αυτό το ξαναστέλνει. Ναι, αλλά άμα κάνουν 200 άτομα αυτό το πράγμα, έτσι και το στέλνουν. Όντως θα χαθεί το email. Όντως θα χαθεί μετά. Όχι, θα χαθεί, θα χαθούμε εμείς δηλαδή. Και, εντάξει, όλοι δουλεύουμε στο κόκκινο. Είμαστε δηλαδή, δουλεύουν συνάδελφοι, δουλεύουν κάποιο σπίτι και το διάστημα τις μέρες που είναι στο σπίτι δουλεύουν. Ο ΑΕΔ έχει φροντίσει μέσω τηλεργασίας να έχουμε το σύστημα στο σπίτι μας. Περισσότεροι δηλαδή δουλεύουν και από το σπίτι. Τώρα, πείτε μου, ποια είναι τα βασικά που έρχονται σαν ερωτήματα? Γιατί περισσότερο εδώ σε εμάς, κύριε Μακρύ, τηλεφωνούν για αυτήν την δίμηνη παράταση. Πότε θα καταβληθεί σε όσους η επιδότηση έληξε τον Ιανουάριο? Αυτό το είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε, και το θέμα αυτό, ναι, πριν λίγες μέρες. Τώρα, ναι. Γιατί θα πω κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξει. Δεν σας διακόπτουμε καθόλου. Λοιπόν, η καταβολή της δίμηνης παράτασης του επιδόματος ανεργίας ξεκίνησε τη Δευτέρα. Ξεκίνησε από κάποιες υπηρεσίες για να δούμε τι προβλήματα τεχνικά δημιουργούνται στο σύστημα. Μία από τις υπηρεσίες αυτές ήταν και η δική μας. Εγώ δούλευα το πρόγραμμα από το σπίτι για να δούμε τεχνικά, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, να δούμε τεχνικά τι προβλήματα θα προκύψουν. Από Τρίτη Τετάρτη πληρώσαμε αυτούς οι οποίοι πήραν επίδομα ανεργία 6 μήνες, 8 μήνες και 10 μήνες όσοι ήταν κάτω από 49 χρονών. Μάλιστα. Αυτό έγινε για ποιο λόγο? Γιατί τεχνικά δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει τροποποίηση των αποφάσεων τεχνικά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έπαιρνε 5 μήνες και έληξε τον Γενάρη και από 1η έως 31 Τρίτη το επίδομα ανεργίας, τεχνικά δεν μπορούσαμε να τροποποιήσουμε την απόφαση να την κάνουμε 7 μήνες, γιατί δεν υπάρχει επιδότηση 7 μηνών. Τεχνικά λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Όσοι είχαν πάρει 5 μήνες ταμείο ανεργίας και η επιδότησή τους έληξε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Τεχνικά δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Ναι. Ναι, δυνατότητα υπήρχε μόνο σε αυτούς οι οποίοι είχαν πάρει 6 μήνες και έληξε το διάστημα, 6, 8 και 10 μήνες. Και είχαν αυτοί που είχαν πάρει 10 μήνες και είχαν ηλικία κάτω από 49 ετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις τις τελειώσαμε μέχρι και την Πέμπτη. Τις πληρώσατε μέχρι και την Πέμπτη? Την Παρασκευή πληρώθηκαν όλοι. Όλοι, μάλιστα. Ναι, μέχρι εχθές προπληρωθήκανε όλα τα επιδόματα ανεργίας των ανέργων, η οποία η επιδότηση, ο μήνας τακτικής επιδότησης, έλεγε μέχρι 3 Μαΐου. Αυτές οι προπληρωμές, επειδή τις έκανα εγώ όλες, έχουν πληρωθεί
Μέχρι χθες. Όλοι, δεν υπάρχει κανένα. Όλοι και μέχρι χθες. Σήμερα την λοιπόν, πληρώνουμε και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από εδώ και να πέρα. Σας λοιπόν. Να σας πω τώρα, γιατί υπάρχει καινούριο χρόνο. Χθες πήραμε εντολή να πληρώσουμε αυτούς οι οποίοι είχαν πάρει ένα χρόνο και η επιδότησή τους έληξε. Τεχνικά υπήρχε η δυνατότητα πλέον και η επιδότησή τους έληξε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Αυτούς τους δώσαμε εχθές, πληρωθήκαν σήμερα. Επειδή είναι παράταση. Όλοι. Τώρα, όλοι. Υπήρχε ένα θέμα να σας πω. Κάποιοι από αυτούς, επειδή δικαιούνται να πάρουν το επίδομα μακροχρονιών ανέργων, είχαν ήδη επιδοτηθεί για το επίδομα μακροχρονιών ανέργων. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει να πάρουν το ένα από τα δύο. Όχι, τι θα γίνει. Υπήρχε και για το ίδιο χρονικό διάστημα, θα υπάρξει διπλό επίδομα. Εκεί περιμένουμε κάποιες οδηγίες από τη διοίκηση. Μέχρι την Παρασκευή είμαι βέβαιος ότι θα πληρωθούν και αυτοί. Και αυτοί. Μένουν λοιπόν αυτοί που έχουν πάρει 5 μήνες τακτικής επιδότησης και η ημερομηνία έληξε μέσα στο τρίμηνο. Ναι. Και αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει 10 μήνες και είναι πάνω από 49 χρονών. Μάλιστα. Αυτή υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Θα λυθεί, πιστεύω, μέχρι την Παρασκευή. Τι είναι αυτό το τεχνικό πρόβλημα, λοιπόν, κύριε Μακρύ, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο. Επειδή να σας πω, όταν βγαίνει μια απόφαση τακτικής επιδότησης ανεργίας, υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει μια επιδότηση πάνω από 12 μήνες. Οπότε τεχνικά. Σε πετάει το σύστημα απ' έξω, αυτό θέλετε να πείτε. Είναι κομπιούτερ αυτά. Μηχανογραφικά. Ναι. Βάζουν κάποια κλειδιά για να εμποδίζουν την επιδότηση πάνω από 12 μήνες. Πρέπει να επέμβει λοιπόν το ανθρώπινο χέρι. Πρέπει λοιπόν να επέμβει το ανθρώπινο χέρι. Κάποια προγράμματα τα οποία θα ξεκλειδώσουν τα κλειδιά που υπάρχουν μέσα στο σύστημα. Αυτό λέμε. Για να μπορούμε και εμείς να παρεμβαίνουμε μετά χειροκίνητα να το κάνουμε. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Αυτό πότε θα γίνει. Αυτά τις περιπτώσεις που μπορούσαμε μέσω τροποποίηση των αποφάσεων τακτικής επιδότησης τις έχουμε ολοκληρώσει και έχουν πληρωθεί άνθρωποι. Πιστεύω δηλαδή μέχρι την Παρασκευή είναι τεχνικό το ζήτημα. Θα έχουν πληρωθεί όλοι. Όλοι. Δεν θα υπάρχει ούτε ένα συμπολίτη μας που να μην του έχει καταβληθεί. Δεν έχει πάρει. Ναι. Νομίζω, πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, κύριε Μακρύ. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά, σας λέω, κύριε Νατσούλη. Με βάση αυτά που ζούμε. Ναι, με βάση αυτά που ζούμε πάντα. Με βάση την πίεση που δέχεται ο οργανισμός, είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Και όλα αυτά γίνονται με προσπάθειες τεράστιες της διοίκησης του ΟΑΕΒ, έτσι, και του διοικητή και των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, αλλά και των υπαλλήλων των τοπικών υπηρεσιών που λειτουργούν, σας είπα, λειτουργούμε ουσιαστικά το 1 τρίτο αυτή τη στιγμή του προσωπικού. Μάλιστα. Γι' αυτό θα πρέπει να δείξει μια υπομονή και ο κόσμος να είναι λιγάκι πιο. Μερικές φορές παίρνουν τηλέφωνο, είναι επιθετική, δεν πρέπει να δείχνουν τέτοια. Κύριε Μακρύ, να πούμε μια αλήθεια ότι όλοι σε μια τέτοια κατάσταση. Να πούμε μια αλήθεια. Όλοι σε αυτή την κατάσταση είναι δοκιολογημένα, τα νεύρα να είναι πάνω από το κεφάλι. Επειδή ζούμε μια τρέλα. Επειδή ζούμε μια τρέλα. Πάνω από τα όρια μας. Το ξέρω όμως ότι. Δεν είναι ούτε ένας απλήρωτος στην περίοδο των γιορτών. Αυτό που μας είπατε τώρα είναι το πιο ωραίο νέο. Αυτό που μας είπατε τώρα είναι το πιο ωραίο νέο. Μέχρι τη Παρασκευή, άπαντες. Θέλω να πιστεύω ότι θα λυθούν κάποια τεχνικά προβλήματα. Αλλά σας λέω ότι έχουν πληρωθεί πάνω από 400, περίπου 400 άτομα προπληρωμές επιδομάτων ανεργίας. Άνθρωποι που ήταν να πληρωθούν μέχρι και τις 3 Μαΐου έχουν ήδη πληρωθεί. Μάλιστα. Ήταν πάνω από 400 περιπτώσεις. Και σας λέω ότι έχουν πληρωθεί μέχρι χθες, έχουν πληρωθεί όλοι αυτοί. Αυτό έχει. Έχουν μείνει ελάχιστοι τώρα, ελάχιστες περιπτώσεις της δίμηνης παράτασης του επιδόματος ανεργίας. Και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουν δημιουργηθεί τα τεχνικά ζητήματα και θα πληρωθούν και αυτοί. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πολύ ωραία είδηση, πολύ ωραίο νέο που μας λέει ο κ. Μακρύς, ξεπερνώντας τα τεχνικά προβλήματα, ελπίζουμε στον ΟΑΕΔ Καστοριάς να πληρώσουμε μέχρι και τον τελευταίο. Την Ελλάδα, όχι μόνο μας ενδιαφέρει για την Καστοριά, κύριε Μακρύ. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το. Δεν είναι μόνο για την Καστοριά, σωστό. Να πληρώσουμε λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή τους πάντες. Τώρα,
Κάτι ακόμη πριν κλείσουμε, κύριε Μακρύ. Επειδή θυμάστε με το 800 τι γίνεται και τα λοιπά και τους εργαζομένους. Είπαμε ότι μέσα έξω από αυτή την ιστορία το 800 μένουν και όσοι έχουν εργόσιμο και όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι στους καταλόγους σας. Έχουμε ακούσει ότι για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στον Απρίλιο θα βγουν κάποια προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Έχετε κάτι, έχετε κάποια πληροφορία να μας πείτε πάνω σε αυτό? Το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας στους δήμους και στις περιφέρειες ήταν ήδη ήταν σχεδιασμένο και ήταν έτοιμο να βγει. Τον Απρίλιο θα βγει, ναι. Το Μάρτιο, μέσα Μαρτίου, τέλη Μαρτίου ήταν το πρόγραμμα να βγει. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε λόγω κατάστασης κορονοϊού. Φανταστείτε δηλαδή τι θα γινόταν, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Εδώ έχουν ανασταλεί οι προθεσμίες, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στα προγράμματα απασχόλησης. Να φανταστείτε ότι επιδοτούνται σήμερα επιχειρήσεις από την υπηρεσία μας. Ναι. Οι οποίες έχουν κλείσει με απόφαση κυβερνητική. Πω, Χριστέ μου. Λοιπόν, υπάρχουν, φανταστείτε πόσα προβλήματα δημιουργούνται και στα προγράμματα απασχόλησης. Και μας έχουν πει για αυτά τα προγράμματα απασχόλησης ότι κάποιοι ήταν να πιάσουν, ας πούμε, δουλειά στην Ομαρχία, μας έχουν πει, και εκείνη την μέρα έπεσε, και εκείνη την μέρα έπεσε το μέτρο, έπεσαν τα μέτρα και δεν μπόρεσαν να πάνε ούτε μια μέρα ακόμη στην εργασία. Μα έχει γίνει αναστολή όλων. Και των προθεσμιών. Ναι. Έχουν ενταχθεί νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν κλείσει. Απαγορεύεται να ανοίξουν τα μαγαζιά. Δηλαδή έχουν πάρει προέγγιση άνθρωποι για να ανοίξουν την επιχείρηση, η οποία όμως η επιχείρηση δεν μπορεί να ανοίξει με απόφαση κυβερνητική, ας πούμε. Δεν είναι. Όλα αυτά θα έχουν ανασταλεί, οι προθεσμίες έχουν πάει, θα πάνε μέχρι, αυτή τη στιγμή μέχρι 27 Απριλίου και θα δούμε μήπως χρειαστεί να πάνε και πιο πέρα. Τώρα, τεράστια προβλήματα. Αυτά σας λέω τώρα, όλη η διοίκηση του ΑΕΔ, η κεντρική διοίκηση, οι διευθυντές και οι γενικοί διευθυντές και ο διοικητής έχουν στραμμένη την προσοχή τους ώστε να παραμείνει το προσωπικό, να μην καταργηθούν τα προγράμματα, να μην ζητήσουν οι εργοδότες την ακύρωση των προγραμμάτων, να παραμείνουν εργαζόμενοι, να παραμείνουν τη θέση εργασίας. Εδώ λοιπόν να σταθούμε λίγο, κύριε Μακρύ, γιατί κάθε μέρα βγάζουμε και ανθρώπους και στον αέρα που έχουν την εξής αγωνία. Δούλευαν σε κάποιες επιχειρήσεις πριν την καραντίνα. Είναι άνθρωποι από την Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, τα 6 χωριά που είναι στην καραντίνα. Έχουν λοιπόν την αγωνία εάν οι εργοδότες τους θα τους κρατήσουν στην εργασία τους ή θα τους απολύσουν. Θέλετε, γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Μπορείτε να μας πείτε με τα στοιχεία που διαθέτετε αν όντως επιχειρήσεις του νομού μας απέλυσαν κόσμο που είναι από τη συγκεκριμένη περιοχή? Μπορείτε να το δείτε στο σύστημα αυτό? Δεν μπορώ να το δω. Δεν μπορώ να το δω. Αυτό δεν έχω εικόνα, αλλά δεν νομίζω να. Καταρχήν, μετά από μια ημερομηνία, μετά τις 21, νομίζω ότι όσοι. Απαγορεύονται και οι απολύσεις. Απαγορεύονται οι απολύσεις. Οι απολύσεις είναι. Βέβαια, εντάξει, δεν θα τις κρίνουμε εμείς αυτές τις απολύσεις. Θα τις κρίνουν τα δικαστήρια, αλλά. Δεν νομίζω ότι κάποιος εργοδότης ο οποίος έχει τον κάθο συγκεκριμένο να πάει να πουλήσει το προσωπικό ακριβώς. Από τη στιγμή που το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Οικονομικών στηρίζει όλες αυτές τις επιχειρήσεις, επιδοτούν με την επιδότηση του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, δεν νομίζω να έχει κάποιο κίνητο ένας εργοδότης. Για ποιο λόγο να το κάνει? Αυτό θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και μετά θα πάρουν οι επιχειρηματίες, θα πάρουν τις αποφάσεις. Δεν νομίζω να ωφελεί κάτι σε μια επιχείρηση, μια τέτοια να απολύσει απόφαση. Έναν έμπειρο εργαζόμενο της αυτή τη στιγμή. Να προβεί απολύσεις τη στιγμή που αυτή τη στιγμή το κράτος έρχεται και καλύπτει το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Ναι. Για ποιο λόγο να κάνει μια τέτοια ενέργεια, δεν το καταλαβαίνω. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Μακρύ, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Θα ήθελα να πω κάτι, να συμπληρώσω. Κάποιοι άνεργοι αυτό το διάστημα είναι να δώσουν παρουσία. Να μην το ξεχνάμε. Γιατί μας τηλεφώνησαν και λέει μπορούμε τουλάχιστον να πάμε στην πόρτα του ΑΕΔ να κατέβουμε. Όχι, μέσω email με τη διαδικασία που έχουμε αναφέρει. Επειδή δεν ξέρουν τα email, γι' αυτό σας το λέω. Τους είπα και εγώ για τα email. Θα μπουν στο site του ΑΕΔ.
είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρουν. Είναι πολύ εύκολο να διαβάσουν πώς γίνεται η διαδικασία και να μην ξεχνάνε να δώσουν τις παρουσίες τους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν. Τόσο απλά, δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν. Δεν, δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε ποιοι άνεργοι πρέπει είναι να δώσουν τις επόμενες μέρες παρουσία για να τους πάρουμε στο τηλέφωνο. Άρα λοιπόν, και αν δεν ξέρετε από mail και οι επιλογιστές, φροντίστε να βρείτε έναν άνθρωπο μέσα από την οικογένεια. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάποιος από την οικογένεια θα ξέρει. Αλλιώς θα χάσετε τα λεφτά σας. Δεν θα τα χάσουν, αλλά θα καθυστερήσουν, δεν θα πληρωθούν από την ώρα που πρέπει να πληρωθούν. Αυτό λέω, αυτό λέω. Κάποια στιγμή εμείς θα το εντοπίσουμε, αλλά όταν θα το εντοπίσουμε θα είναι πολύ αργά. Θα είναι πολύ αργά. Λοιπόν, κύριε Μακρύ, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες που δίνετε στον κόσμο, που αυτή τη στιγμή δεν έχει και μεροκάματο, έχει και την αγωνία, έχει και όλα. Εξηγήσατε λοιπόν τι συμβαίνει. Κλείνοντας, θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι στον ΟΑΕΒ Καστεριάς προσπαθούν να προλάβουν προθεσμίες, να πληρώνεται ο κάθε άνεργος στην ώρα του, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το να περνάς μια τέτοια κατάσταση όπως είναι η σημερινή και να μην έχεις και την οικονομική δυνατότητα να τα επισέλθεις στα βασικά σου έξοδα, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για έναν άνθρωπο. Γι' αυτό να είναι σίγουρο ότι όλοι οι συνάδελφοι καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να μην μείνει ούτε ένας άνεργος απλήρωτος στις κρίσιμες αυτές μέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μακρύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, κύριε Μακρύ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.